Καλώς ήρθατε στο GamePanGR, Παρασκευή σήμερα, ρέτρο ημέρα. Το Mario vs Donkey Kong έχει πλέον, ας πούμε, τερματιστεί, γι' αυτό πάμε σε καινούριο ρετρό παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν και υπήρχε στη λίστα μου, σκόπευα να το βάλω πολύ πιο μετά προς τα τελευταία παιχνίδια που θα έδειγνα. Αλλά, μέσω μιας παραγγελιάς από το φίλο Stan Flashback, θα το ξεκινήσουμε σήμερα. Και το παιχνίδι είναι το... Το Aladdin είναι ένα side-scrolling platform action παιχνίδι που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1993 από την Capcom για τις κονσόλες Sega Genesis, Amiga, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color αλλά και DOS. Το παιχνίδι είναι βασισμένο στην ομώνυμη ταινία της Disney Aladdin που είχε βγει στους κινηματογράφους ένα χρόνο πιο πριν, δηλαδή το 1992. Ο πολύ γνωστός σε όλους Αλαντίν λοιπόν έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο, να σταματήσει το σατανικό μάγο Τζαφάρ που έχει ως σκοπό του να πάρει την εξουσία της Άγκραμπα από τα χέρια του Σουλτάνου. Πατέρα της Γιασμίν, της μέλουσας κυρίας Αλαντίν, της κυρίας Αλαντινοπούλου. Το παιχνίδι απαρτίζεται συνολικά από 6 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο από αρκετές πίστες σχετικά μικρές. Σε κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιους επαναλαμβανόμενους εχθρούς όπως οι φύλακες του Σουλτάνου αλλά και κάποια άγρια ζώα πηδώντας επάνω τους ή ακόμη μπορούμε να τους πετάξουμε μήλα για να τους ζαλίσουμε. Επίσης σε κάθε κεφάλαιο μπορούμε αν θέλουμε να συλλέξουμε κάποια διαμάντια, τα πράσινα για έξτρα πόντους και τα κόκκινα για έξτρα πόντους και έξτρα ζωές. Σε ορισμένες πίστες, σχεδόν όλες, συναντάμε και κάποια σεντούκια που περιέχουν τρόφιμα για ενέργεια, αλλά και πολλές φορές ένα χρυσό σκαραβαίο, όπου συλλέγοντάς τον μας δίνεται η δυνατότητα να πάμε σε bonus stage για διάφορα κέρδη. Ο Αλαντίν στο ταξίδι αυτό δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει μαζί του την πιστή μαϊμού Αμπού, όπου θα του δείχνει το δρόμο, το μαγικό χαλί όπου σε ορισμένες πίστες η βοήθειά του είναι χρήσιμη, αλλά και το τζίνι στα bonus stages. Μπορεί κανείς να παίξει μόνο single player. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλή διασκέδαση! Στο αρχικό μενού, το οποίο δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, Game Start, Password, να βάλουμε κωδικό που βρίσκουμε στο τέλος κάθε κεφαλαίου και Options, να αλλάξουμε τα πλήκτρα, κάποια, νομίζω η μουσική του παιχνιδιού, κάποια ηχητικά εφέ, μουσική τέλος πάντων και να αλλάξουμε τον sound, τον ήχο, γενικά. Start, έλα μου, Αλαντίν. Start game. Ωραία. Για περισσότερη ευκολία παίζω με πληκτρολόγιο, διότι είμαι περισσότερο εξοικειωμένος αυτό. Αν και θα έπρεπε να παίζω με τα χειριστήρια, με το χειριστήριο τέλος πάντων που είχα αγοράσει κάποτε. Για... το NES. Το SNES. Που έβγαζε USB. Που υπάρχει και σχετικό βίντεο με unboxing. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για να μην χάσω τόσες πολλές φορές, καλύτερα να το πάμε πληκτρολόγιο. Έλα μας τα μήλα. Δηλαδή, στην ουσία εδώ πέρα ο Αλαντίν είναι ένας τρελός παρκουρίστας. Free running κάνει εδώ πέρα. Άνετα. Ξεκάθαρα κάνει free running. Καρδιά, η οποία θα μας προσθέσει άλλη μια καρδιά στο σύνολο. Α, έχουμε up. One up. Κάτσε. Περίμενε, ανέβα. Είδα κάτι που δεν μου άρεσε. Αυτό ήταν που δεν μου άρεσε. Και να πάρω και τον κρύσταλλο, τον κόκκινο. Μπορώ να τις χτυπήσω και με τα μήλα έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το διακινδυνεύσω τόσο πολύ.
Δεν μιλάμε για τρελό παρκουρίστα, δες τι κάνει. Ωραία. Όλη τσίπησα το σκαθαρέτο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω βάλει την κάμερα να γράφει. Για κάποιο λόγο. Μισό να τσεκαρώ. Εντάξει, γράφει σίγουρα. Δεν έχει κάτι. Πάμε, νομίζω... Ναι. Τέλος πάντων, μόλις τον έχασα το κόκκινο κρύσταλλο, δεν πειράζει. Εδώ τελειώσαμε την πίστα. Μου θυμίζει λίγο Σπύρου. Έτσι τελειώνει και του... Έτσι τελείωνε κάθε πίστα και στο Σπύρου. Σπύρου εφαντάζιο. Ναι, επειδή πήρα κοινωτός καθαράκι, πάμε σε μπόνους. Ο τροχός της τύχης, με τον Τζίνι. Και... Θέλω να πιστεύω ότι θα πάω στο 2 up. Εκεί θα καταλήξει. Όχι. Εννοείται πως όχι. One up. Καλό και το one up. Καρδιά. Καρδιά. Μόλις προσθέσαμε μία καρδιά ακόμη στο σύνολο. Δώστη. Α, ζωή. Up. Οκ. Νομίζω ότι θα προσθεθεί άλλη μία καρδιά. Δεν πειράζει. Τα πάντα είναι καλοδεχούμενα. Έλεγα κάτι που έπρεπε να συνεχίσω. Όχι. Μίλα. Μίλα. Εδώ το πτηνό κάτω από το βάζο πρέπει να είναι ο Ιάγκο. Όχι ο Άσπας, ο ποδοσφαιριστής. Ο γνωστός παπαγάλος. Που από το παιδικό, δηλαδή είναι από τη σειρά αλλά και από την ταινία, ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας. Και μόνο η θρυλική του φωνάρα μου άλλαζε τη διάθεση. Α, ωραία. Έχουμε έναν αλυτάκο εδώ πάνω. Μόλις συμπληρωθούν... Α, νομίζω αυτό ξέχασα να πω ότι... Το είπα βέβαια στο review, αλλά τέλος πάντων το αναφέρω. Μόλις συμπληρωθούν 100 διαμάντια, παίρνω νομίζω μία καρδιά. Ή ένα up. Ή ένα up ή μία καρδιά. Αναλόγως. Okay. Πολύ καλός. Κοτοπουλάκι. Μας κάνει... Μας αναζωογονεί στο 100%. Έλα, πέτα το. Κάτσε. Δεν τελειώσαμε ακόμη. Άστο. Όχι ρε. Όχι ρε. Είπαμε. Μην τα σοπεδώνουμε όλα. Πρέπει να πάρω και κάτι. Όπως εδώ. Α, δεν μπορώ. Άστον. Απ. Ρίξτο. Έχει ένα κόκκινο κρύσταλλο εκεί απέναντι, αλλά γιατί να πάω να τον πάρω, να πέσω ξανά και να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία πάλι με τους τοξότες. Όχι φίλε, όχι φίλε. Δεύτερη πίστα, κομπλέ. Τρίτη πίστα, η οποία αν θυμάμαι καλά έχει πολλά ύψη. Καλά θυμάμαι, έχει πολλά ύψη. Κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου στα παιχνίδια. Ωραία.
Περίμενε. Άστο ρε παιδί μου, άστο γιατί από κάτω γίνεται της τρελής. Έχουμε ένα βάζο εδώ, έτσι, τσακ, το οποίο δεν μου έδωσε πάλι τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιχνίδι που είσαι έτσι γενναιόδωρο. Οκ. Άστο το ψωμάκι. Όχι ρε κολλών. Κόκκινο διαμάντι. Άστο καλύτερα. Και αυτό άστο. Δεν θέλω να διακινδυνεύω. Οκ. Έχουμε 3 διαμάντια εδώ, πολύ δελεαστικά, θα τα πάρω εύκολα. Αυτό ψηλό αδύνατο να γίνει, πρέπει να πιαστώ από την άκρη, έτσι, π.χ. και να το πάρω, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω να χάσω μία ζωή για ένα διαμάντι. Ωραία. Κοτοπουλέτο. Ωραία, όπα, έλα. Όχι. Τέλος η πίστα. Τρίτη πίστα. Οκ. Ο ήχος γράφει. Ωραία, γράφει και ο ήχος. Οκ. Σε ευχαριστώ, αλλά εντάξει, την πήρα ξανά την ενέργεια πίσω. Πάμε από πάνω καλύτερα. Μίλα, θα μου χρειαστούν τα μίλα. Boss. Το πρώτο boss του παιχνιδιού. Αυτόν δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έβγαινε. Με μίλα δεν νομίζω, κάπως το... Τον χτυπούσα, τον πατούσα. Ναι. Περιμένω πρώτα να κατεβάσω το χατζάρι και μετά. Και κάπως έτσι τον ηρεμάς μετά, μίλα. Βλακεία. Έτσι. Έλα ξανά. Ωραία. 3. Εύκολος. Τέλος. Συγχαρητήρια. Μέχρι εδώ καλά. Μέχρι εδώ το θυμόμουν το παιχνίδι. Από εδώ και στο εξής αρχίζω και το χάνω. Α, πάμε πιο πέρα. Ω, Ιασμίν. Πάμε να παίξουμε ανέμελα, που θα λέει και ο Κώστας. Κωδικό, ο πρώτος κωδικός. Τζίνι. Τη μαϊμού που στη... Αμπού. Αμπού, Αλαντίν και ο Σουλτάνος. Λοιπόν παιδιά, δεν θα το συνεχίσω άλλο. Για να κάνω ένα έτσι πιο μεγάλο part. Το part 2. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Αλαντίν για το Super Nintendo. Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή δηλαδή, ένα subscribe στο κανάλι και να μοιραστείτε το σημερινό επεισόδιο, αυτό που μόλις είδατε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες και παιδιά όλων των ηλικιών, τα λέμε την άλλη Παρασκευή με τη συνέχεια του Αλαντίν. Γεια σας, Super Nintendo. Γεια σας.